Να πάμε στη Ρωσία και να πάμε σε έναν δικό μας, έναν Έλληνα επιχειρηματία από τους πιο επιτυχημένους που δραστηριοποιείται στην εστίαση. Είναι ο κύριος Σαμσόν Μωυσίδης, τον βλέπουμε ήδη στα πλάνα μας. Καλή σας ημέρα. Θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στην ρωσική επικράτεια, πώς το βιώνουν οι κάτοικοι καταρχάς της Μόσχας και των περιχώρων και όλοι οι υπόλοιποι Ρώσοι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή ημέρα, πέρθους, η οποία βιώνουμε εδώ πέρα. Πολλά θα μπορούσα να πω για αρχή, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια ηχηρή ησυχία σήμερα και μια αναστάτωση στα μάτια των ανθρώπων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται αυτό στις κινήσεις και γενικότερα στην πόλη. Ναι, βέβαια, αυτό που έχει γίνει είναι τρομακτικό, έτσι. Και... ναι, είναι μέχρι στιγμής, θα σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ το έχω... έτσι, συνειδητοποίηση, αν μπορώ να το πω έτσι. Ήταν σοκ. Γιατί έγινε σε ένα σημείο απλά πολύ συγκεκριμένο, πολύ συχνά στο... θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε εκεί. Η σκέψη μας πάντα είναι στους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι εκεί, οι οποίοι ήταν... και είμαστε αναστατωμένοι ακόμα και μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τους ανθρώπους. Έχετε φόβο εσείς τώρα γενικώς από εδώ και πέρα για το τι θα κάνετε, δηλαδή στην καθημερινότητά σας, απλά πράγματα. Να πάτε μια βόλτα, να παρακολουθήσετε μια συναυλία, να βρεθείτε με πολύ κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε. Ένας από σκοπός της τρομοκρατίας είναι ο τρόμος. Σωστά. Είναι ένα σπίρτο τρόμο. Εμείς σαν κοινωνία έχουμε το χρέος να μην υποστούμε κάτι τέτοιο, να μην κάνουμε υπομονή με τέτοια συναισθήματα και να είμαστε λίγο πιο δυνατοί. Εννοείται ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και... μιλάμε το ασφαλούς εμείς βέβαια, κάποιον που τον έχει ακουμπήσει αυτή η τραγωδία σίγουρα δεν μπορεί να μιλήσει έτσι ήρεμα, αλλά σαν χρέος μας έχουμε να είμαστε ήρεμοι και να μην δημιουργούμε πανικό και να μπορέσουμε εδώ πέρα και η αστυνομία ή οποιαδήποτε υπηρεσία τους πάντων ασχολούμαι με όλα αυτά να κάνει δουλειά της. Πείτε μας κάτι τώρα, τα μέτρα ασφαλείας εξακολουθούν να είναι δρακόντια εκεί στη ρωσική πρωτεύουσα και οι εκδηλώσεις, πότε αναμένετε να ξαναεπιτραπούν οι μαζικές εκδηλώσεις? Σήμερα είναι και μέρα πένθους, βέβαια. Σήμερα είναι μέρα πένθους, ακυρωθήκαν και χθες και σήμερα. Ακόμα και εμείς στο μαγαζί την Παρασκευή, όταν με το που μαθαίθηκε υπήρχε ένα κόντραστ συναισθημάτων και κατευθείαν ο κόσμος άρχισε... είτε να φεύγει, είτε να ηρεμεί, είτε να δάσκευε. Ήταν μέρα διασκέδαση, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Οπότε έγινε αυτό που έγινε και υπήρχε κατευθείαν μια συνέστηση, θα έλεγα, της κοινωνίας. Οπότε και να ήταν ανοιχτά όλα και να δεχόντουσαν τις συναυλίες και τα θέατρα και τα λοιπά, δεν νομίζω ο κόσμος είναι να είχε κάποια όρεξη να είναι κάπου. Βέβαια, πάγωσε το αίμα όλων. Δεν το συζητάμε. Βέβαια. Κύριε Μωυσίδη, εμείς παίζαμε μπάσκετ εκείνη τη στιγμή. Να είστε γενικός ασφαλής. Εμείς παίζαμε μπάσκετ εκείνη τη στιγμή και το μάθαμε με μια μελωδία τηλεφώνων, για να καταλάβετε. Δεν ήμασταν έτσι εξπάτς, Έλληνες, Σέρβοι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων έχουμε τους συγγενείς μας έξω. Και όταν είδαμε ότι μας παίρνουν ταυτόχρονα, καταλάβαμε ότι. Κάτι έχει συμβεί. Πολύ σοβαρό αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μωυσίδη.